Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Καθαίρεση της Εύας Καϊλή από την Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεχίζονται οι έρευνες. Αθώα δηλώνει δια του δικηγόρου της η κυρία Καϊλή. Πράσινο φως από τους δικαστικούς λειτουργούς για έρευνες σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικό σε καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη. Σε επιφυλακή η αστυνομία. Νέες απειλές από τον Τζαβούσογλου. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται στα νησιά, είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Σχεδόν ομόφωνα, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να πάυσει από τα καθήκοντά της την αντιπρόεδρο του σώματος Εύα Καϊλή. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι το Qatar Gate είναι μια ευθεία επίθεση στη δημοκρατία από αυτούς που ενοχλούνται από την ύπαρξη του ίδιου του σώματος, καθώς εντείνονται οι πιέσεις για τη συγκρότηση πλαισίου για τη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά όργανα. Με 625 ψήφους υπέρ, μόλις μία κατά και δύο λευκές ψήφους, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να καθαιρέσει από την Αντιπροεδρία του Σώματος την Εύα Καϊλή. Η πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, υποσχέθηκε συνεργασία με τις βελγικές δικαστικές αρχές. There will be no impunity. None. Those responsible will find this parliament on the side of the law. Η πρόεδρος της Ευρωβουλής διαβεβαίωσε ότι θα προστατευθούν όσοι βοήθησαν να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο και μίλησε με σκληρά λόγια για τους ευρωβουλευτές που φέρονται να χρηματίστηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Έδωσε μάλιστα υποσχέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, παρόλο που μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρνείται να δεχθεί αυστηρότερους κανόνες για το λόμπινγκ. There will be no business as usual. We will launch a reform process to see who has access to our premises, how these organizations, NGOs and people are funded, what links with third countries they have. We will ask for more transparency on meetings with foreign actors and those linked to them. We will shake up this parliament and these towns, and I need your help to do it. Κατά την Ρομπέρτα Μέτσολα, το Qatar Gate είναι μια επίθεση στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack. Πάντως το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκρηκτικό, με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να υπόσχεται μέτρα κατόπιν εορτής όμως. Noi vogliamo fare chiarezza e anche fare essere certi che non ci siano cosiddette mele marce, oltre alle storie che già abbiamo. Μάλιστα οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους χειρισμούς τους και την στάση τους έδωσαν το δικαίωμα ακόμα και στον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ηγέτη μιας χώρας που κατά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πλέον δημοκρατική, να τους τρολάρει. Τις καλημέρες μου, έγραψε στο Twitter ο Όρμπαν και κάτω από τις φωτογραφίες των Ευρωπαίων ηγετών σχολίασε. Και μετά είπαν πως το Ευρωκοινοβούλιο ανησυχεί πραγματικά για τη διαφθορά στην Ουγγαρία. Αθώα δηλώνει η Εύα Καϊλή, σχολιάζοντας δια του δικηγόρου της την εμπλοκή του ονόματός της στο σκάνδαλο Qatar Gate, καθώς οι έρευνες των βελγικών αρχών διευρύνονται και κάποιες στις Βρυξέλλες θεωρούν πως βρισκόμαστε μπροστά στην κορυφή του παγόβουνου. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από την Εύα Καϊλή και τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή Πιέρ Αντώνιο Παντζέρι, σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir. Κάτι που αποδεικνύει ότι το μέγεθος του σκανδάλου Qatar Gate είναι ακόμα μεγαλύτερο, και ενώ μάλιστα πολλοί μιλούν μόνον για την κορυφή του παγόβουνου. Η κυρία Καϊλή, που φέρεται ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate δια του δικηγόρου της, δηλώνει αθώα και διαψεύδει ότι βρέθηκαν χρήματα σε παιδικό κρεβατάκι. Το μόνο που μπορώ να πω, γιατί έχω εντολή, είναι ότι δεν υπάρχει κούνια, που κάτω από αυτήν βρέθηκαν χρήματα. Αυτό μπορώ να πω και περιορίζομαι. Θα προσφύγουμε κατά αυτής της δέσμευσης, γιατί αφορούν λογαριασμούς όπου εκεί πέρα έμπαιναν μόνο οι μισθοί και του πατέρα και της αδελφής. Όσον αφορά την εταιρεία Real Estate,
είναι μια εταιρεία η οποία δεν έχει λειτουργήσει καθόλου. Είναι ανενεργής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν την ανέκριναν οι βελγικές αρχές, το πρώτο που είπε η κυρία Καϊλή ήταν ότι έπεσε από τα σύννεφα και φρόντισε να πάρει αποστάσεις από το σύζυγό της, ισχυριζόμενη πως του έλεγε να προσέχει τις σχέσεις του με το Κατάρ. Παράλληλα με τις βελγικές αρχές κινήθηκε στην Αθήνα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της κυρίας Καϊλή και συγγενικών της προσώπων. Το περασμένο 24ωρο η βελγική αστυνομία ανέκτησε δεδομένα από υπολογιστές που ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμα στο πλαίσιο των ερευνών. Εκτός από το γραφείο της Εύας Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο, η αστυνομία έβαλε την προειδοποίηση «απαγορεύεται η πρόσβαση» σε άλλα δύο γραφεία βοηθών ευρωβουλευτών. Το ένα είναι του συντρόφου της Εύας Καϊλή, ο οποίος έχει τεθεί υποκράτηση, και το άλλο ενός πρώην βοηθού του Πιέρ Αντώνιο Παντζέρη, του πρώην ευρωβουλευτή που βρίσκεται στο επίκεντρο του υποδιερεύνησης σκανδάλου. Στο μεταξύ, η επικεφαλής της ομάδας lobbying του Κατάρ, Σιχέμ Σουίντ, δήλωσε στο Πολίτικο ότι δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι δωροδοκίες δεν είναι στην εργαλειοθήκη της κυβέρνησης του Εμιράτου. Στο Κατάρ είναι έκπληκτοι και αναρωτιούνται από πού προέρχονται όλα αυτά, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Πολίτικο η Σιχέμ Σουίντ. Λοιπόν, καλώς ορίζω στο σημείο αυτό την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κυρία Δημαδάμα, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Λοιπόν, σε δύσκολη συγκυρία, αλλά χαίρομαι που είμαστε μαζί και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Να ξέρετε ότι εκτιμούμε πάρα πολύ το γεγονός ότι βγαίνετε να μιλήσετε για κάτι το οποίο προφανώς απασχολεί πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και το φέρνει και σε δυσχερή πολιτική θέση, με δεδομένο ότι επιχειρεί το ένα restart στην πολιτική του έτσι διαδικασία και διαδρομή, και νομίζω ότι αυτή η ιστορία έρχεται να βαρύνει και να θολώσει και το μήνυμα και το κλίμα. Τώρα όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν ενδείξεις, κυρία Δημαδάμα, για αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές. Οι σχέσεις της κυρίας Καϊλή με την ηγεσία του κινήματος ήταν αρκετά τεταμένες στο τελευταίο διάστημα. Ήταν μόνο λόγω πολιτικών διαφοροποίησεων ή είχαν χτυπήσει και άλλα καμπανάκια? Εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την Εύα Καϊλή, σε σχέση με οτιδήποτε είχε να κάνει με κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες ή δικαιολογίες. Αν και πιστεύω ότι όλα αυτά ήταν κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε από τις βελγικές εισαγγελικές αρχές, και νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν είχε οποιοδήποτε υπόψη του ή οποιοδήποτε άλλος από εμάς, νομίζω ότι θα το κατέθεε αρμοδίως με τον τρόπο που έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό όμως που βλέπαμε το τελευταίο καιρό, και μάλιστα θα σας πω, κυρία Κλήτου, από την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Καϊλή ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρχε μια αρκετά σημαντική αποστασιοποίηση. Η Εύα Καϊλή είχε και πολλές αρμοδιότητες αναλάβει, αλλά και δήλωνε με τον τρόπο της ότι ήταν σε μια άλλη γραμμή από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Και στα εσωτερικά, όταν είχαμε το θέμα των υποκλοπών που αφορούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία λειτουργήσε σε μια άλλη γραμμή από την ενεργοποίηση της ΠΕΚΑ και όλων των προτάσεων που εμείς είχαμε κάνει ώστε να διαλευκανθεί αυτό το ζήτημα. Και αποκορύφωμα βέβαια που τη μεγάλη συζήτηση, τη μεγάλη ομιλία της για το Κατάρ, όπου αναδείκνυε το Κατάρ ως ένα μεταρρυθμιστικό φορέα, μια χώρα η οποία έχει κάνει καινοτομίες, μεταρρυθμίσεις, και αγνοώντας την εργασιακή, τον εργασιακό μεσαίωνα και όλα όσα μαθαίνουμε για 6.500 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για να γίνει το Μιντουάλι το 2022. Τότε, το timing εκείνης της περίοδου, κυρία Δημαδάμα, σε εκείνη τη στιγμή, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδινε συνέντευξη εδώ στην εκπομπή παρεμβάσεις στο Blue Sky με τον Σωτήρη Ξενάκη, τον Νίκο Ελευθερόγλου και τον Γιώργο Καραμέρο. Και ουσιαστικά είχε αδειάσει την κυρία Καϊλή για αυτές τις δηλώσεις. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν τη διέγραψε τότε και έφτασε στη σημερινή αμήχανη στιγμή να γίνεται λόγος για δούριο υπό της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κλήτου, είναι δύο τα σημεία που θέτεται και είναι πολύ κρίσιμα και τα δύο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματικά αποδοκίμασε την Εύα Καϊλή στις
τοποθετήσεις της για το Κατάρ και νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να διαγράψει. Εμείς που δίνουμε μάχες και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές επίσης θα έπρεπε να είχαν λάβει τα μέτρα τους, δεν μπορεί να μιλάμε για μια χώρα σαν το Κατάρ που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα γυναικεία δικαιώματα και να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις, ομιλίες και σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Θυμίζω, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ακαριαία αντίδραση τότε και στα δύο επίπεδα σε σχέση με την Εύα Καηλή. Παρά τα αυτά, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Και απλώς πληροφορήστε με, δεν το θυμάμαι, το ομολογώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε στο Blue Sky και άδειασε την κυρία Καηλή. Επίσημη ανακοίνωση είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ? Υπήρχαν δηλώσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και υπήρχε πραγματικά η καταγραφή ότι σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν για το Κατάρ υπήρξε αποδοκιμασία και ήταν σε τελείως άλλη γραμμή. Νομίζω όμως ότι παρόλα αυτά θα έπρεπε να είναι ακαριαία η αντιμετώπιση μας τότε ως ΠΑΣΟΚ απέναντι στις δηλώσεις αυτές της κυρίας Εύας Καηλή. Στο δεύτερο ζήτημα που μου θέτετε, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη, κυρία Κλήτου. Και επειδή εγώ, όπως έχω πει και θα το λέω σε κάθε δυνατότητα που θα έχω, δεν πρόκειται να απολογηθώ για κανέναν πλέον ο οποίος έχει οποιαδήποτε σχέση με ζητήματα διαφθοράς. Νομίζω ότι πια και στο ΠΑΣΟΚ και στο πολιτικό σκηνικό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με κανόνες, πλαίσια, διαφάνειας για να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να πρέπει κανείς να απολογείται για αυτά που έχουν κάνει άλλοι ή άλλες, αν αυτά επιβεβαιωθούν. Εγώ συνεχίζω να το απεύχομαι και δεν νομίζω ότι δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία φταίει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, ούτε το ΠΑΣΟΚ φταίει. Το ΠΑΣΟΚ όμως είχε την ευθύνη, διότι παρέμενε η Εύα Καηλή μέχρι προχθές στους κόλπους μας. Ήταν μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρα πράγματα. Το τι κάνει ο καθένας στην ζωή του δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το τι δίκτυα κινούσε η ίδια, αν αποδειχθεί, ξαναλέω, η ΜΚΟ, ο σύντροφός της ή μια ομάδα ανθρώπων, αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμείς δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε. Και ούτε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε εμείς. Από τις έρευνες των αρχών, των βελγικών αρχών, γιατί έχει ξεφύγει και από τις ελληνικές αρχές αυτό το θέμα, οπότε είναι ένα θέμα που το Βέλγιο φαίνεται, όπως και το είπατε πολύ εύστοχα, όπως είπατε πολύ εύστοχα, κυρία Κλήτου, ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου, φαίνεται ότι έχει βαθιές ρίζες στο σκάνδαλο του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό κλονίζει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θέλουμε να έχουμε μια άλλη Ευρώπη. Και όχι αυτή. Κενά λοιπόν στην νομοθεσία, κενά στους ελέγχους και κενά που δυστυχώς οδήγησαν σε αυτό το τεράστιο, όπως φαίνεται, σκάνδαλο. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, εσείς έχετε πάρει σαφή θέση. Να παρακαλέσω στο κοντρόλ να μου ανοίξετε το ακουστικό. Αισθάνεστε ότι υπάρχουν κι άλλοι δουροί ήπιοι? Το λέω πλέον εκτός της κυρίας Καηλή, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η δράση των οποίων σας προβληματίζει. Κυρία Κλήτου, αν υπάρχουν άλλοι δωροίποι, νομίζω ότι πρέπει σήμερα να τελειώνουμε με αυτούς. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άλιστα. Τώρα, με αφορμή αυτό, εγώ δέχομαι αυτό που λέτε και το συμμερίζομαι απολύτως, ότι όλοι δεν είναι ίδιοι και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων, των λόγων και των επιλογών του. Όμως, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ αυτή η ιστορία, η οποία μένει να αποδειχθεί, όπως λέμε. Το τεκμήριο της αθωότητας υφίσταται. Όμως, ρίχνει σκιές. Πώς πιστεύετε, με δεδομένο ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο, προεκλογικούς χρόνους, ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το συμβάν και να μην στοιχήσει σε εκλογικά αποτελέσματα, αλλά και σε αποτελέσματα διείσδυσης και επιρροής στο κόμμα σας? Κύριε Κλήτου, έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το φαινόμενο του κ. Πάτση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, ανθρώπων οι οποίοι λειτουργήσαν με έναν τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα καταδικαστέρος. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να αναδείξουμε όλοι και εμείς το ΠΑΣΟΚ, επειδή μιλάμε για το θέμα αυτό του Κατάρ και της διαφθοράς εκεί, ότι πια μιλάμε και συζητάμε και πολιτευόμαστε και πορευόμαστε με άλλους όρους, να το κάνουμε πράξη με την παρουσία μας, να μπορούμε
να λέμε την πραγματικότητα και αυτό να είναι έτσι όπως είναι. Γιατί ξέρετε, εδώ θέλω να σημειώσω που μου δίνετε την ευκαιρία ότι έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα από γυναίκες κυρίως και όχι μόνο, οι οποίες νιώθουν και οι οποίες προδομένοι από όλη αυτή τη συμπεριφορά. Πέρα δηλαδή από το σκάνδαλο, υπάρχει και μία, αν θέλετε, προδοσία, μία απογοήτευση ανθρώπων που πίστεψαν στην Εύα Καϊλή, πίστεψαν στους νέους ανθρώπους, και είναι πολύ κρίμα σε αυτή την καμπή πραγματικά από το Πασό Κίνημα Αλλαγής κάνει μία στροφή, ενδυναμώνει, να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι αξιολόγησης και αξιοποίησης των στελεχών, παλιών, νέων και αυτών που θέλουν να ασχοληθούν, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Όμως πρέπει να κοιτάμε την κοινωνία στα μάτια και να μπορούμε με δικλείδες ασφαλείας να διασφαλίζουμε αυτό το οποίο όλη η κοινωνία, κυρία Κλήτου, και από όλα τα κόμματα πια νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Αλήθειες και όχι διαφθορά. Και αν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση, κυρία Δημαδάμα, αυτή η ιστορία της Εύας Καϊλή αφορά και διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα, υπό την έννοια ότι ήταν μια γυναίκα νέα, μια γυναίκα πολλά υποσχόμενη, μια γυναίκα η οποία έχει αρθρώσει λόγο και ακουγόταν ο λόγος της, και αυτή η εξέλιξη πραγματικά αποτέλεσε σοκ όχι μόνο στο δικό σας κόμμα και στα στελέχη που είχατε συνεργαστεί μαζί της, αλλά και σε όποιον το άκουσε σαν εξέλιξη, διότι είναι και μια γυναίκα που έκανε μια κίνηση οικογενειακή, υπάρχει ένα μωρό από πίσω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι πέρα από την πολιτική αντιπαλότητα που εστιάζουν σε αυτό το θέμα και δημιουργεί νομίζω στην ελληνική κοινωνία έναν βαθύ προβληματισμό. Κυρία Κλήτου, επειδή έχει μοιραστεί τη χαρά της με πολύ κόσμο και με μένα προσωπικά για το παιδάκι, το κοριτσάκι που είναι σήμερα 4 χρονών, πραγματικά είναι τρομακτικό το πώς ένα παιδί, αν ισχύουν όλα αυτά, θα μεγαλώσει χωρίς τους γονείς του ή θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο ζητημάτων και θεμάτων που είναι αθλιβερά και απογοητευτικά. Εύχομαι και ελπίζω να είναι το τελευταίο φαινόμενο και περιστατικό, γιατί δυστυχώς, κυρία Κλήτου, στην Ευρώπη πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο. Αυτό ήταν το επόμενο θέμα, ότι η χώρα μας βρίσκεται απολογούμενη και διασυρώμενη αυτή την ώρα, μετά από μια πολύ μακρά περίοδο επιθετικής αντιμετώπισης της από την Ευρώπη, και αναφέρομαι στα χρόνια του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι έχουμε περάσει, κυρία Κλήτου, και στα διεθνή φόρα και ως αντιπρόεδρος γυναικών και με την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει και προχωρά μπροστά. Είναι εξαιρετικά θλιβερό αυτό που συνέβη πάλι. Λοιπόν, κυρία Δημαδάμα, θα σας ζητήσω να μείνετε μαζί μου να παρακολουθήσουμε το επόμενο βίντεο, γιατί πρέπει να σχολιάσουμε και το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε μία σημαντική εξέλιξη σήμερα και θα επανέλθουμε για να ακούσουμε το πολιτικό σας σχόλιο. Εξελίξεις λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και στο θέμα των υποκλοπών. Οι εισαγγελικές αρχές έδωσαν εντολή για έρευνες σε 6 εταιρείες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για τις παρακολουθήσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από καταθέσεις και έγγραφα για να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ευνηδιαστικές εφόδους σε τουλάχιστον 6 εταιρείες διενεργούν οι εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιοι εισαγγελείς Αγγελική Τριανταφύλου και Κώστα Σπυρόπουλος, αξιοποιώντας στοιχεία που έφτασαν στα χέρια τους τις τελευταίες μέρες μέσω εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων, εντόπισαν πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με εταιρείες που σχετίζονται με το λογισμικό Predator. Γι' αυτό έδωσαν το πράσινο φως για εφόδους στα γραφεία αυτών των εταιριών, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που ίσως βοηθήσουν την έρευνα. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν από τις εισαγγελικές αρχές για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Παράλληλα, οι εισαγγελείς που διενεργούν την ποινική έρευνα για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έστειλαν επίσημο αίτημα στην ΕΥΠ, ζητώντας να ενημερωθούν για το μείζον ζήτημα παρακολούθησης συγκεκριμένων προσώπων του δημόσιου βίου. Στην Ευρώπη συλλαμβάνουν τους επίορκους, στην Ελλάδα απειλούνται με σύλληψη αυτοί που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συνδέοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις στις Βρυξέλλες γύρω από το Qatar Gate με την εσωτερική επικαιρότητα. Μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός, όταν αποκαλύπτεται ότι είχε στήσει ένα παρακύκλωμα παράνομων υποκλοπών και παρακολουθήσεων πολιτικών αντιπάλων
υπουργών, δημοσιογράφων, δικαστών, επιχειρηματιών, ακόμα και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσαν να σταθούν έστω και ένα λεπτό? Ίσως μονάχα σε χώρες όπως το Κατάρ. Επιχειρείται ένα επικίνδυνο νομικό και πολιτικό άλμα συνένωσης δύο διαφορετικών μεταξύ τους υποθέσεων. Δηλαδή? Ότι τώρα είναι καλές οι παρακολουθήσεις. Και ότι τώρα τελικά καλά κάνουμε και παρακολουθούμε πολιτικούς και να δούμε τελικά γιατί παρακολουθήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την εξέλιξη, κυρία Δημαδάμα, είναι ότι πλέον ζητάτε επισήμως, ζητούν οι δικαστικές αρχές από την ΕΕΠ να απαντήσει ποιες παρακολουθήσεις γίνονταν, σε ποιους, με ποιο τρόπο. Και νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα αρνηθούν στους εισαγγελείς να δώσουν απαντήσεις. Μακάρι, κύριε Κλήτου, να γίνει αυτό που λέτε, να πάρουμε απαντήσεις. Εμείς αυτό θέλουμε από την πρώτη στιγμή, να μην υπάρχει συγκάλυψη, να υπάρχει άπλητο φως. Επομένως, ναι, να δοθούν απαντήσεις συγκεκριμένες, ξεκάθαρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι θέλω να μάθω το λόγο που παρακολουθούμε θεσμικά. Και θεσμικά και εμείς έχουμε κυνηγήσει, επιμείνει στο ζήτημα αυτό. Και νομίζω ότι πια και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και η ΕΕ, φυσικά, που είναι υπό την υποπτία και του Πρωθυπουργού, καλούνται και οι δικαστικές αρχές, που σεβόμαστε όλοι το ρόλο τους και πρέπει να τους σεβόμαστε για να μην έχουμε εκτροπές, έτσι μιλάμε για δημοκρατία, να μας δώσουν τις απαντήσεις που χρειάζεται. Θέλω να επιμείνω στο ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γρήγορα, πριν τις εκλογές, σε ένα καθαρό τοπίο θα πρέπει να ψηφίσουν οι πολίτες για να γνωρίσουμε τι ακριβώς τελικά έχει γίνει. Με υποκλοπές, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, ακούμε και διάφορα άλλα ονόματα υπουργών κτλ. Μένουν να επιβεβαιωθούν ή όχι και μένουμε να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Νομίζω όλοι μας και όλες μας θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κυρία Δημαδάμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Κλήτου. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Την τελευταία του πνοή άφησε δυστυχώς σήμερα ο 16χρονος Ρωμά Κώστας Φραγκούλης μετά από 10 ημέρες νοσηλείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Παράτηση, υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου στα social media, στην οποία εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το θάνατο του 16χρονου αγοριού, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη αρμόδια για την υπόθεση είναι η δικαιοσύνη. Σε πλήρη ετοιμότητα τίθενται όλοι οι αστυνομικοί, έχουν τεθεί μάλλον όλοι οι αστυνομικοί, σύμφωνα με διαταγή του αρχηγού της Ελλάς. Βαρύ είναι το κλίμα στον οικισμό Ρωμά Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη μετά την ανακοίνωση του θανάτου του 16χρονου που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξής του τα ξημερώματα της 5ης Δεκεμβρίου από πειρά αστυνομικού της ομάδας Δίας. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο νεαρός Ρωμά κατέληξε στις 10 και 10 σήμερα το πρωί. Η οικογένεια του ανήλικου Ρωμά πενθεί το χαμό του την ώρα που υπάρχουν φόβοι για ξέσπασμα νέων επεισοδίων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρωμά, Παναγιώτης Σαμπάνης, συνέστησε ψυχραιμία σε όλους τους Ρωμά της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι τώρα πενθούμε, δεν διαδηλώνουμε. Ο κύριος Σαμπάνης, που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή του συμβάντος στο πλευρό της οικογένειας, τόνισε επίσης ότι η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να κρίνει την τύχη του 34χρονου αστυνομικού. Σε ύψιστο συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές στο άκουσμα του θανάτου του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη, καθώς διαδηλώσεις οργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενάντια στην αστυνομική βία και με αίτημα να δικαιωθεί η οικογένεια του 16χρονου. Ήδη έχουν μεταφερθεί δυνάμεις της ΟΠΚΕ στην Αθήνα από τα Ιωάννα, τη Θεσπρωτεία, την Εύβοια και το Κιλκής, ενώ έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες των αστυνομικών. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα αποφασίσει και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης για την τελική ποινική μεταχείριση του 34χρονου αστυνομικού της ομάδας Δίας που κατηγορείται για την αιματηρή καταδίωξη με θύμα τον 16χρονο Ρωμά. Ο ΑΣΑ, λόγω των συγκεντρώσεων μετά το θάνατο του 16χρονου και της πιθανότητας να γίνουν επεισόδια, προχώρησε από το απόγευμα σε έκτακτη διακοπή 8 λεωφοριακών γραμμών στην Αττική, ενώ έκλεισε και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο. Είχαμε νωρίτερα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας αντιεξουσιαστών, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν,
Έχουμε έντονα επεισόδια στους καταβλισμούς των Ρωμά σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Χαλκίδα, Ρόδο και Μυτιλίνη. Τώρα, να περάσουμε σε μία είδηση, κυρίες και κύριοι, που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις των Υπουργών Ενέργειας αναφορικά με το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Δεν έχουμε συμφωνία και θα επαναληφθεί η συνεδρίαση. Ούτως ή άλλως, στην κόψη του ξηραφιού γίνονταν οι διαπραγματεύσεις των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση για το πλαφόν στις τιμές, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το έκτακτο συμβούλιο άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση και είναι χαρακτηριστική η δήλωση της αρμόδιας επιτρόπου Κάντρι Σίμψον ότι πρόκειται ίσως για το πιο προκλητικό συμβούλιο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Σειρά προπαρασκευαστικών επαφών και διαπραγματεύσεων για την επιβολή πλαφών στην τιμή της εισαγωγής του φυσικού αερίου ξεκίνησαν από χθες το βράδυ με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στην επιβολή ρεαλιστικού πλαφών στις προμήθειες φυσικού αερίου από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The time for consultation has run out. We have reached ground zero. European citizens are in agony, European businesses are closing, and Europe has been needlessly debating. All of us must heed to our responsibilities and agree without delay on a market correction mechanism and energy solidarity. These are historic moments and we are all being judged. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με αναφορές στο τουρκολιβικό μνημόνιο και στην Ελλάδα. Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Ελλάδα και ισχυρίστηκε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο θα καθορίσει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξήρε την ενεργό πολιτική που ξεκίνησε και ακολούθησε η Τουρκία από το 2019 στη Λιβύη. Τις αναφορές για εισβολή στα ελληνικά νησιά επανέλαβε προκλητικά ο Μελφού Τσαβούσογλου, μιλώντας στην τουρκική βολή στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται στα νησιά, απείλησε εκ νέου, ζητώντας μάλιστα τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι η παράνομη συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης έθεσε τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και πως το θέμα των νησιών του Αιγαίου είναι εθνική τους υπόθεση. Libya bizimle imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına sahip çıkan adımlar attı. Yine geçen hafta garip bir şekilde Yunanistan Libya ile Ekim ayında imzaladığımız hidrokarbon anlaşmasını BM'ye şikayet etti. Biz sizi eleştirebiliriz. Hem de Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στην Γλυφάδα, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ισχυρότερη τόσο γεωπολιτικά όσο και στρατιωτικά. Τα 3,5 τελευταία χρόνια η χώρα είχε τη μεγαλύτερη ένταση με την Τουρκία που είχε ποτέ στην ιστορία της. Αλλά νομίζω τα έχουμε καταφέρει μια χαρά. Έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έχουμε βάλει την Αλεξανδρούπολη στο παγκόσμιο χάρτη. Εκτός από τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε με τις ΗΠΑ, υπογράψαμε και αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Εκτός από τα Ραφάλ και εκτός από τις φρεγάτες. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα έχει αμυντική συμφωνία με τη μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη σφοδρή αντίδραση του State Department προκάλεσαν οι νέες προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν ότι η Τουρκία θα χτυπήσει με πυράβλους ταϊφούν την Αθήνα. This escalation of provocative statements, it is especially regrettable at a time when unity and cooperation is needed most among our own NATO allies. We urge all of our allies to avoid threats and provocative rhetoric. All that an escalation of rhetoric will do is to raise tensions and to distract us from the unity of purpose. Εξωφρενικοί εμπριστικοί διάλογοι για εισβολή στα ελληνικά νησιά σημειώθηκαν στο τουρκικό δίκτυο CNN Turk με το συγκλονιστικό επιχείρημα ότι η τουρκική εισβολή είναι απαραίτητη και τα νησιά είναι κάτω από τη μύτη της Άγκυρας. Bu kapanmamış hesabı Türkiye o gün geldiğinde kapatacak. Ne demek bu anlamıyorum. Hangi gün bugün? O gün Türkiye'nin hazır olduğu. Adalara girecek mi anlamında? Tabii girecek. Tabii girecek. Burnumuzun dibinde adam olur. Η Τουρκία θεωρεί ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ο διάδοχος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αυτό που κάνατε, παιδιά, 100 χρόνια πριν, mm-hmm. και ουσιαστικά, προσέξτε, εκεί μπαίνουν στο κάδρο και οι Δυτικοί, φτιάξατε το Αιγαίο Ελληνική Λίμνη, από εκεί δηλαδή ξεκινά, γιατί λόγω των νησιών, εγώ πλέον αυτό δεν το αποδέχομαι. Τόσο ο αναθεωρητισμός είναι ανορθολογικός, είναι φάνταστος και κρύβει μέσα του μεγάλο ιδεατισμό. Λοιπόν, καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον Ναύαρχο, τον κύριο Ντολφόπουλο. Καλησπέρα σας, Ναύαρχε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κλειετού, και εγώ ευχαριστώ για την πρόκληση. Λοιπόν, και πιάνομαι από αυτό που ακούσαμε νωρίτερα στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, να λέει ο κύριος Σέρμπος ότι ουσιαστικά η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδος πια στα νησιά. Γιατί η τελευταία πρόκληση Τσαβούσογλου μας το λέει ξεκάθαρα. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει στα νησιά. Μας έχουν προειδοποιήσει με όλους τους τρόπους. Γιατί δεν το κάναν τόσο καιρό? Να τους ρωτήσουμε γιατί δεν το κάνανε. Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Σέρμπος έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ξέρετε, μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Δυστυχώς η Τουρκία έχει αποδεχθεί, όχι δυστυχώς, η Τουρκία έχει αποδεχθεί αυτή την κατάσταση για 100 χρόνια. Και ξαφνικά θυμήθηκε ότι την ενοχλούν τα νησιά. Τα νησιά δεν την ενοχλούν τώρα, την ενοχλούν από το 1974 και μετά. Δυστυχώς έχει διαπιστώσει σε αυτά τα 50 χρόνια ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε με τα νησιά ούτε με το Αιγαίο. Και δεν μπορεί να κάνει γιατί και το στρατηγικό και το τακτικό πλεονέκτημα είναι με το μέρος της Ελλάδος. Αλλά βλέπετε όμως ότι όλες αυτές οι αναφορές τόσο του κυρίου Ερντογάν όσο και του κυρίου Τσαβούσογλου φτάσανε τον εκπρόσωπο της τύπου του State Department να τους λέει με ένα απαξιωτικό ύφος: κοιτάξτε, σταματήστε πλέον τις ανοησίες, έχετε ξεπεράσει τα όρια, σας έχουμε βαρεθεί. Δέστε ξανά το βίντεο και προσέξτε το ύφος του και τον τρόπο, τη γλώσσα του σώματος. Αυτό τους λέει στην ουσία. Λοιπόν, έχουν φτάσει να γίνονται γραφικοί. Αυτά τα πράγματα με απειλές που δεν μπορούν να τις υλοποιήσουν, που δεν έχουν καμία δυνατότητα, ξέρετε, δεν μπορούν να συζητηθούν παραπέρα. Όσοι δε αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, με συγχωρείτε, είναι η παρανομία της παρανομίας, ο παρανομία, και εμείς πάμε να το κάνουμε, δηλαδή οι Τούρκοι πάνε να το κάνουν νόμιμο. Αυτά τα πράγματα στη διεθνή κοινότητα δεν περνάνε. Ναύαρχε, όποιος μας παρακολουθεί όμως θα παρατηρήσει το εξής. Η Τουρκία έτσι κινείται. Παράνομη είναι και η κατοχή και η εισβολή στην Κύπρο. Όμως έχει παράγει δίκαιο. Έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς. Εδώ από τα τόσα χρόνια, κυρία Κλήτου, μια και μου κάνετε την ερώτηση, να τη στρέψω. Από τα τόσα χρόνια αυτές οι παραβιάσεις τι δίκαιο έχουν δημιουργήσει? Και εν πάση περιπτώσει, ποιο δίκαιο μπορεί να δημιουργηθεί από ένα μνημόνιο τουρκολιβικό το οποίο υπεγράφει με μια κυβέρνηση της Λιβύης που δεν μπορούσε να το υπογράψει, αυτά είναι γνωστά, και πάνω εκεί, σε αυτό το μνημόνιο, υπάρχει μια σύμβαση, συμφωνία, η οποία έχει αποθηκευτεί. Έχει μπει στο Διεθνές Υποθηκό Φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που λέει ο κύριος Τσαβούσογλου δεν υφίσταται αρχαιοθετημένο στο Διεθνές Υποθηκό Φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, δεν μπορούμε να δεχτούμε της Κύπρου ήταν πάλι ένα λάθος δικό μας, το οποίο τους δώσαμε την ευκαιρία να ανέβουν και να καταλάβουν ένα μέρος. Mm-hmm. Αυτό, κυρία Κλήτου, δεν πρόκειται να επαναλάβει. Για αυτούς δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να κάνουν τίποτα. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός ξοδεύει τόσα χρήματα για να κάνει αυτούς τους εξοπλισμούς. Δεν παράγει καμία κατάσταση, ούτε κανένα δίκαιο όλες αυτές οι παράνομες κινήσεις που κάνουν. Εδώ πλέον έχουν βρεθεί, και γι' αυτό τους βλέπετε αντιδρούν έτσι, έχουν βρεθεί ενώπιον μιας πολύ σοβαρής αντίδρασης. Mm-hmm. Άρα τι θα κάνουν παραπέρα? Στρατιωτικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πεθαμένοι είναι. Και να μην το διανοηθούν να κάνουν.
νομικά δεν τους παίρνει κανένα στα σοβαρά. Σας είπα πώς αντέδρασε πλέον ο εκπρόσωπος του State Department. Παρά τα αυτά όμως είναι ανοιχτή και ενεργή συζήτηση για τα F-16, Ναύαρχε. Όχι κυρία Κλήτου, δεν είναι ούτε ανοιχτή ούτε ενεργή. Τα F-16 είναι μία ιστορία που προχθές που πανηγυρίζανε, με συγχωρείτε, ήταν ένας πανηγυρισμός ο οποίος οφείλεται περισσότερο στην τουρκική προπαγάνδα παρά στην ουσία της υποθέσεως. Τα F-16 ούτε έχει τελειώσει τίποτα, ούτε έχουν πάρει καμία υπόσχεση και εγώ δεν θα πω από πλευράς Αμερικής, οι δηλώσεις των ιδίων και δι' του κυρίου Ερντογάν και όλων των άλλων δείχνουν ότι... Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Ναύαρχο. Εγώ σας ακούω πάντως πολύ ωραία. Καλά. Ωραία, να επανέλθουμε. Σας ακούμε, Ναύαρχε. Λέω ότι λοιπόν ότι τα F-16 είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Ούτε κανένας τους έχει υποσχεθεί ότι ξέρετε θα τα πάρετε. Αντιθέτως, όλες οι ενδείξεις και με τη συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας είναι να μην τα πάρουνε ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να καθυστερήσουν για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια και αυτό είναι ένα τεράστιο συμφέρον μας. Εντάξει. Το ότι εκλυπαρούνε και απειλούνε δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά θα σας θυμίσω και κάτι, κυρία Κλήτου. Μήπως θυμάστε ότι αυτή τη συμπεριφορά δεν είχανε απέναντι στη Ρωσία και στην Αμερική για να φτιάξουν αυτή τη ζώνη των 30 χιλιόμετρων στη Συρία? Τις ίδιες απειλές δεν εκτόξευαν πριν από 3 χρόνια το πώς θα μπουν, το τι θα κάνουν, το τι θα φτιάξουν? Είχαν σηκώσει τον κόσμο. Τι κάνανε? Τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Σε μια χώρα η οποία δεν έχει δυνάμεις, η Συρία. Λοιπόν, θα έρθουν τώρα στην Ελλάδα? Ούτε αν το σκέφτονται είναι αυτοκτονικό για αυτούς. Μόνο και μόνο που το σκέφτονται. Εγώ που σας ακούω χαίρομαι πάρα πολύ και με γεμίζει και αισιοδοξία και σιγουριά ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε. Όμως δεν ακούω μόνο εσάς. Ακούω και έμπειρους πολιτικούς και σας φέρνω χαρακτηριστικό παράδειγμα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μόλις πριν από 5 μέρες, σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό, είχε πει ότι είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται ανήσυχη. Ναι. Και δεν μπορώ να παραβλέψω την πολιτική και διπλωματική της εμπειρία. Όχι, αντιθέτως είναι απόλυτα σεβαστή και εγώ προσωπικά τη σέβομαι ιδιαιτέρως. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε όμως και κάτι άλλο η κυρία Μπακογιάννη. Ότι θα είναι αυτοκτονικό για τον κύριο Ερντογάν να κάνει μια κίνηση εναντίον της Ελλάδος. Οπωσδήποτε όλες αυτές οι απειλές με τον τρόπο που εκτοξεύονται δεν εφησυχάζουν κανέναν. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Σαφέστατα, μάλιστα, οι απειλές είναι απειλές και μας έχουν όλους σε επαγρύπνηση. Αυτό είπε η κυρία Μπακογιάννη και λέει βεβαίως αυτό που σημαίνει εδώ και 3,5 χρόνια που το λέει και ο κύριος Δένδιας και όλοι, προς Θεού, δεν είναι καθόλου για εφησυχασμό. Αλλά όμως, εάν το επιχειρήσει, είναι αυτοκτονία. Μάλιστα. Δηλαδή, ξέρετε τι συζητάμε, κυρία Κλήτου. Είστε σαφείς. Ξέρετε τι συζητάμε? Ότι ο Ερντογάν θα αποφασίσει να επιτεθεί χωρίς κανένα λόγο σοβαρό που να στέκει νομικά απέναντι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, σε μια χώρα που έχει συνάψει όλες αυτές τις συμφωνίες και που η οποία αυτή τη στιγμή στρατιωτικά υπερτερεί των δυνάμεων και μάλιστα σε τεχνολογία και σε ισχύ των δυνάμεων. Αυτό λοιπόν συζητάμε. Εάν λοιπόν θέλει να αυτοκτονήσει, δικαίωμά του είναι. Δεν μπορεί, μάλιστα, να το αφαιρέσει κανένας. Είναι σαφές. Λοιπόν, Ναύαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ, κυρία Κλήτου, καλό σας βράδυ.
Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική δημοσιογραφία, καθώς πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Διακογιάννης. Από πολλούς θεωρείται ως ο κορυφαίος του είδους, λόγω των μεγάλων γνώσεών του πάνω στον κλασικό αθλητισμό, αλλά και το ποδόσφαιρο, την ευρύθρια, στον τρόπο μετάδοσης και την γλαφυρότητα του ύφους του. Το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο των αθλητικών μεταδόσεων, με αποτέλεσμα να περιληφθεί σε στίχο τραγουδιού, συγκεκριμένα στο το Μάτς, σύνθεσης και εκτέλεσης του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το 1979. Η δημοσιογραφία πενθεί από σήμερα την απώλεια του Γιάννη Διακογιάννη. Ο κορυφαίος όλων των εποχών αθλητικός συντάκτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Έτσι έζησε η θρηλυκή φωνή που συντρόφευε τους Έλληνες για δεκαετίες, μέσα από την Αθλητική Κυριακή, αλλά και από άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από την εφηβική ηλικία, με ιδιαίτερη αδυναμία στο στίβο. Ενώ το 48-49 τον βλέπουμε στο δυναμικό της ομάδας μπάσκετ του Παγκρατίου. Σπούδασε μουσική στη Γαλλία, όμως τελικά τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Κάλυψε με ανταποκρίσεις του πάρα πολλές κορυφαίες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων παγκόσμιο κύπελλα ποδοσφαίρου, διεθνείς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα στίβου, τελικούς αγώνες διασυλλογικών ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως του κυπέλου πρωταθλητριών το 1971 μεταξύ του Άγιαξ και του Παναθηναϊκού. Το 2004 υπήρξε σχολιαστή στους αγώνες Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όταν και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το τρόπαιο. Από το Σεπτέμβριο του 1966 έως το 1983 ήταν ο βασικός παρουσιαστής της εβδομαδιαίας αθλητικής τηλεοπτικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης Αθλητική Κυριακή. Ενώ το Σεπτέμβριο του 1969 είχε παρουσιάσει το 1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητισμού, που διεξήχθη στο στάδιο Γεωργίου Καραϊσκάκης και αποτέλεσε την πρώτη μετάδοση αγώνων στίβου από ελληνικό τηλεοπτικό συνεργείο. Υπήρξε ο πρώτος που τιμήθηκε για την εν γέννη προσφορά του με το βραβείο Ελένη Βλάχου το 2003 ως δημοσιογράφος των νέων. Αποτελεί πιθανότατα το μοναδικό Έλληνα αθλητικό δημοσιογράφο, του οποίου το επώνυμο περιλήφθηκε σε στίχο τραγουδιού και συγκεκριμένα στο «Αρχίζει το Μάτς», σύνθεση και εκτέλεση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη το 1979. Το Δεκέμβριο του 2015, τότε πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος απένιμε στον Γιάννη Διακογιάννη το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο για την προσφορά του στην αθλητική δημοσιογραφία. Τον Ιανουάριο του 2017, ο Διακογιάννης παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, σε εκδήλωση του Δήμου Βύρωνα για την παρουσίαση του βιβλίου του παλαιού ποδοσφαιριστή Δημήτρη Θεοφάνη. Ο Διακογιάννης δήλωσε: «Παναθηναϊκός είμαι, Αθηναίος είμαι, Παναθηναϊκός είμαι. Έχω γνωρίσει τον Απόστολο Νικολαίδη». Σε μια λαμπρή εκδήλωση, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων κτηριακών εγκαταστάσεων του Οδείου Αθηνών από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Νίκο Τσούχλο. Παρόντες ήταν επίσης Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Νίκος Γιατρομανολάκης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και πλήθος επισήμων. Το εμβληματικό έργο του εξυγχρονισμού των χώρων του Οδείου, που είχαν μείνει μητελείς από τα τέλη της δεκαετίας του 70, χρηματοδότηση Περιφέρεια Αττικής με πόρους από το ΠΕΠ Αττική 2014-2020, που ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της Αθήνας των τελευταίων 50 ετών, στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Οδείου Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τα εγγένεια των νέων υπερσύγχρονων χώρων και πολιτιστικών υποδομών του Οδείου Αθηνών. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 50 ετών και ανασυστήνεται ως πολιτιστικός πόλος σε μια ευρύτερη γειτονιά, όπου συνυπάρχουν το Βυζαντινό Μουσείο, το Λύκειο Αριστοτέλη, η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Γουλανδρή. Εδώ γοήτευσε η Μαρία Κάλλα στην καθηγήτρια μονοδίας Ελβίρα Δεϊδάλγο, με τους καταράκτες της φωνής της, γεμάτους θεατρικότητα και συνέστημα. Και μαθήτριά της ακόμη ξεκίνησε τη λαμπρή της σταδιοδρομία. Σε αυτό το χώρο σπούδασαν οι μεγάλοι συνθέτες μας, από τον Σπυρίδωνα Σαμάρα και τον Νίκο Σκαλκότα, ως τον Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα, με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του, κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 50 ετών. Αίθουσες διδασκαλίας μουσικής, χορού και δραματικής τέχνης, ένα θαυμάσιο αμφιθέατρο που ήδη φιλοξενεί σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φουαγέ τεχνών, σύγχρονα εξοπλισμένα στούντιο ηχογραφήσεων και βιβλιοθήκη,
αλλά και τα προσφάτως ιδρυθέντα Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης και Κολέγιο Μουσικής του Οδείου, συνθέτουν ένα κέντρο πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας, που επιτρέπει τη συνάντηση και αλληλεπίδραση σπουδαστών, καλλιτεχνών και κοινού. Η συγκίνηση είναι διπλή, καθώς σήμερα με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης και του εξοχρονισμού των εγκαταστάσεων των δύο Αθηνών, κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών που δεν επέτρεπε την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός τόσο εμβληματικού κτηρίου στην καρδιά της πόλης. Για τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά για εμένα, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο στη συστηματική προσπάθειά μας να αναδείξουμε το πολυτιμότερο αγαθό, το πολιτιστικό προϊόν της Αττικής. Το μεγάλο βάρος του έργου, το οποίο ηρίστο εν παρόδο περιλαμβάνει όχι μόνο το ίδιο το κτίριο, αλλά και την εκπαραλλήλου ψηφιοποίηση και διάσωση του πολύτιμου ιστορικού αρχείου του Οδείου Αθηνών, σήκωσε η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Κύριε Περιφερειάρχα, στο πρόσωπό σας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του για τη γενναία και διαρκή στήριξη της Περιφέρειας Αττικής σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Χωρίς τη στήριξη αυτή, σίγουρα δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ. Η Περιφέρεια Αττικής σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της αναμόρφωσης του κτηρίου, επιχορηγώντας το έργο με 7 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτοντας 7 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, αλλά καθώς επίσης και 1.750.000 για την ψηφιοποίηση του μουσείου. Θεωρώ ότι πλέον αυτό το εμβληματικό πολιτιστικό κέντρο θα αποτελέσει πηγή έμπνευση για νέους καλλιτέχνες, αλλά πολύ περισσότερο θα ανοίξει στην ελληνική κοινωνία κάτι πολύ σημαντικό και για το brand name της Αττικής μας και της Αθήνας, αλλά και είναι ένας κρίκος σε πολλούς κρίκους που έχουμε δώσει μια αλυσίδα για τον πολιτισμό και για την Αττική μας. Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Αθηνών Νίκος Τσούχλος υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας και συναντήληψης. Μία ολοκληρωτική καταστροφή για την οποία κανείς μέχρι σήμερα δεν λογοδότησε ούτε τιμωρήθηκε, τόνισε από τα καλάβρητα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία παρέστη στις εκδηλώσεις για την 79η επέτειο μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η κυρία Σακελαροπούλου, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την κατάθεση στεφάνου στον τόπο της εκτέλεσης, δήλωσε ότι η σφαγή των Καλαβρίτων στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 είναι ένα από τα αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας. Τιμάμε τα μαρτυρικά θύματα, καθώς και όσους έμειναν πίσω και προσπάθησαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, γέροντες, γυναίκες, παιδιά. Δεν εφησυχάζουμε, δεν λησμονούμε. Είναι καθήκον και ηθική ευθύνη όλων μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.